κάρμο των κουδουνάτων έχει βαθιές ρίζες μέσα στο χρόνο και συνδέεται άρρηκτα με το μεσότοπο. Απόκριες χωρίς κουδουνάτι στο μεσότοπο δεν γίνονται ποτέ. Είναι το πιο επιβλητικό έθιμο αυτή τη στιγμή που έχουμε σε ό,τι αφορά τα καρναβαλικά δρόμενα, τα αποκριάτικα δρόμενα γενικότερα. Έχει, ας το πούμε, διονυσιακές καταβολές, δηλαδή αυτό μας παραπέμπει στους δύο θεούς της γονιμότητας και της φύσης, τη Δήμητρα και τον Διόνυσο. Μας παραπέμπει εκεί και συνδέεται για ποιο λόγο. Γιατί το έθιμο αυτό συμβολίζει ουσιαστικά τη γονιμότητα. Οι κουτσκούδες που κρατάνε οι κουδουνάτοι είναι ένα σύμβολο φαλικό, το οποίο αν προσέξετε το χτυπάνε πάνω στη γη δυνατά για να γονιμοποιήσουν τη γη και να την κάνουν να καρπίσει. Η φασαρία των κουδουνιών εξορκίζει τα κακά πνεύματα, ας το πούμε, τα οποία φεύγουν την άνοιξη και είναι πλέον έτοιμη η γης και η άνοιξη να δώσει τους καρπούς της. Και ο πατέρας μου και ο παππούς μου και όλοι, ας πούμε, μας έχουν πει ότι γινόταν κουδουνάτι από παλιά. Τα κουδούνια μπορεί να φτάσουν, να φανταστείτε, από 35 μέχρι και 50 κιλά. Μιλάμε για βάρος. Ο ένας φροντίζει να ντύνει τον άλλον ή έχουμε κάποιους άλλους ανθρώπους που ντύνουν τους κουδουνάτους. Έπειτα θα βάλουν μουτζούρα στο πρόσωπο, την οποία μουτζούρα την παίρνουν από φούρνους, παλιούς που κάνουν το ψωμί, αλήφονται στο πρόσωπο με μαύρο φούμο, ας το πούμε, και μετά βάζουν στο κεφάλι διάφορα περίεργα καπέλα. Ένα από τα χαρακτηριστικά περίεργα καπέλα του Μεσοτόπου είναι η λεγόμενη γαλιά. Είναι οι νεροκολοκύθες που τις στολίζανε κουδουνάτι με διάφορα φτερά και διάφορα άλλα πράγματα για να φαντάζουν να είναι φανταχτερές και αστείες και τέλος πάντων και ίσως και τρομακτικές πολλές φορές. Σχεδόν το 50-70% ο κόσμος έρχεται μόνο και μόνο για να δει τους κουδουνάτους και τις σάτυρες. Η Μπροστνέλα δεν φοράει πολλά κουδούνια, φοράει όμως ένα μεγάλο και επιβλητικό κουδούνι. Και είναι ο αρχηγός της ομάδας, ας το πούμε, και ακολουθούν από πίσω οι υπόλοιποι κουδουνάτοι. Η μία γενιά μεταλαμπαδεύει το έθιμο στην άλλη. Αυτό είναι, δηλαδή, αυτό είναι άρρηκτα δεμένο και από τη μία γενιά στην άλλη. Είναι βίωμα, πώς θα σας το πω. Όταν, ας πούμε, το παιδάκι βλέπει τον μπαμπά, βλέπει και τον παππού, που ήταν πριν από αυτό, θα θέλει και εκείνο να ντυθεί. Και έτσι το έθιμο επαναλαμβάνεται και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Με τους κουδουνάτους συνδέεται ένας χορός. Είναι δηλαδή κουδουνάτι και αυτός ο συγκεκριμένος χορός είναι δεμένοι μεταξύ τους. Είναι ο αράπικος, ο λεγόμενος αράπικος. Είναι ένας μιμητικός χορός που τον χορεύουν οι μασκοφορεμένοι, οι κουδουνάτι τέλος πάντων που λέμε. Το πρώτο καρναβάλι έγινε το 86, συγκεκριμένα 16 Μαρτίου του 86. Έγινε στην πλατεία του χωριού μας. Ουσιαστικά το διοργάνωσε ο Ευθύμιος Βασίλογλου. Ο Θύμιος ο Βασίλογλου που είναι και ο βασικός και ο μεγαλύτερος σατυρογράφος του μεσοτοπίτικου καρναβαλιού. Όλα αυτά τα χρόνια γράφει σάτυρες, ρήμες, λεγόμενες ρήμες, στις οποίες σατυρίζονται τοπική, εθνική και διεθνή επικαιρότητα. Και ο Θύμιος φρόντισε να μας μεταδώσει το σποράκι κατά κάποιο τρόπο, να μας το φυτέψει μέσα μας, όλοι αυτοί που συμμετείχαμε από τότε στο καρναβάλι. Και έτσι πάρα πολλοί από μας πειραματιστήκαμε στο να ξεκινήσουμε και εμείς να γράφουμε σάτυρες. Μία από αυτούς είμαι και εγώ, που εδώ και 15 χρόνια γράφω. Και μετά από το Θύμιο, ο οποίος Θύμιος γράφει 35 ολόκληρα χρόνια σάτυρα καρναβαλική,
Μετά από το Θήμιο ήταν ο Δημήτρης ο Ζαγκούλης, είναι ο Δημητρός ο Νικοκύρης. Κατρουλιέρναν και πετσόναν, πίτρωναν παντού σκεπές, και γυμόζαν τα γιαπιά, τα λαμπούλια και φωνές. Στην Εσωτοπίτη και του Πιολαλιά πρέπει πραγματικά να μείνει στο χρόνο, γιατί είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά και η γλώσσα μας και οι ντοπιολαλιές είναι βασικό να περνάνε από γενιά σε γενιά και να την γνωρίζουν και οι νέες γενιές, το πώς μιλούσαν δηλαδή οι παππούδες τους παλιότερα. <Το->